διοργανώνεται μια μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη αυτή την Παρασκευή 28 Απριλίου εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Αστόρια, από το Παγκρίτιο Κέντρο Πολιτισμού Ανόγια 2022 με τον τίτλο «Όταν η μνήμη έχει φωνή, 43 χρόνια χωρίς τον Νίκο Ξυλούρη». Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Κέντρου Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Βρέτζο. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, σε όλη την Κρήτη. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Επίσης. Όπως τα είπατε, την Παρασκευή 28 Απριλίου και ώρα 9 η ώρα, με ίσως ελεύθερη, το σημειώνω, το Παγκρίτιο Κέντρο Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Δήμου Αναγίων και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει μια μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση, αφιέρωμα τιμής και μνήμης στον Νίκο Ξυλούρη, με τίτλο «Όταν η μνήμη έχει φωνή». Και καλούμε όλο τον κόσμο και τους ακροατές που μας ακούνε να έρθουν να τον παρακολουθήσουν. Και με μέγα χορηγό επικοινωνία στον όμιλο της Κρήτη TV, Νέα Κρήτη, το ραδιόφωνο του 984. Ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, πάντα σε όποια βήματα και αν κάνουμε, είναι ο όμιλος Κρήτη TV. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την κυρία Ελένη Κοκοσάλη και τον αγαπημένο φίλο, τον κύριο Φραγκιαδουλάκη, τον σκηνοθέτη, που έχει επιμεληθεί το σποτάκι που παίζει και στο τηλεοπτικού δέρτες, αλλά και στο. Και στα social media του Παγκριτίου Κέντρου Πολιτισμού. Μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και νομίζω ότι τώρα αναφέρεστε, ήρθε η ώρα να αναφερθείτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα ενώσουν φωνές, θα ενώσουν δύναμη, θα ενώσουν κομματάκια από το παζλ του πολιτισμού, όλα με την εικόνα του Νίκου Ξυλούρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα και εσάς, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση. Στην εκδήλωση συμμετέχουν πάρα πολλοί μεγάλοι και κατεξοχημένοι καλλιτέχνες που πρώτη φορά επιχειρείται από ανογιανούς καλλιτέχνες επιτοπλίστων να αποδώσουν ένα φόρο τιμής μέσα σε 2 ώρες και 1/4 που διαρκεί η παράσταση. Ένα φόρο τιμής στον Νίκο Ξυλούρη, τη μεγαλύτερη προσωπικότητα, καλλιτεχνική προσωπικότητα που έχουν αναδείξει κατά τη γνώμη μου τα Ανόγια και όλη η Κρήτη. Έχουμε φιλική συμμετοχή από την οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, από τα αδέρφια του, τον Ψαραντώνη και τον Ψαρογιάννη, μαζί με την παραδοσιακή χοροδία Ανογίων, η οποία επί σκηνής με πάνω από 20 χοροδούς θα αποδώσουν με τραγουδιστές και ερμηνευτές κάποια τραγούδια μεγάλης επιτυχίας του Νίκου Ξυλούρη. Μαζί μας θα είναι ο Μιχάλης ο Καλλέργης, ο Γιώργος Βασουλάς, ο Κώστας ο Καλλέργης, ο Μενέλας ο Νταγιαντάς, ο Βασίλης ο Δραμουντάνης, ο Παναγιώτης ο Σκουλάς και ο Γιώργης ο Βρέτζος Σικάτης, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του κυρίου Παπαδάκη, τον οποίο και ευχαριστώ και δημόσια. Όλο αυτό το εγχείρημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θέλουμε τον κόσμο να το στηρίξει, να έρθει και να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο καλλιτέχνη που έχει βγάλει ποτέ η Κρήτη. Αποφασίσατε να ενώσετε όλες αυτές τις φωνές, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, κύριε Βρέτζο, ως Παγκρίτιο Κέντρο Πολιτισμού, για την αγάπη σας ή με την πολύ αγάπη σας προς τον καλλιτέχνη Νίκο Ξυλούρη, αυτό φαντάζομαι. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα και τάμα δικό μου. Και όλοι με χαρά και αφιλοκερδώς το σημειώνω, οι καλλιτέχνες, οι κριτικοί συμμετέχουν, γιατί ο Νίκος Ξυλούρης άνοιξε ένα δρόμο το οποίο ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι ανογιανοί καλλιτέχνες. Να πω ότι χορευτικά δίνει την εκδήλωση οι σχολές χορού Μαυρόκος, ευχαριστώ και τον Θανάση και τον Δημήτρη, μας κάνουν την τιμή. Ο Νίκος Ξυλούρης, πέρα από τη μεγάλη καλλιτεχνική προσωπικότητα που ήταν, έχει καταφθεί στο πάνθεο των καλλιτεχνών ως ο αρχάγγελος της Κρήτης και όχι τυχαία. Γιατί είναι ένα σύμβολο. Έχει περάσει το κομμάτι του καλλιτεχνικού, είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο αγώνα, τιμής, αξιοσύνης και της κριτικής τυχής. Όλα αυτά είναι ο Νίκος, ο Ξυλούρης είναι ο Νίκος μας. Και ήταν ένα πραγματικά στοίχημα προσωπικό, τάμα προσωπικό και μας αξιώνει ο Θεός λίγες μέρες πριν. Να το κάνουν γνωστό και στους ακροατές σας, ώστε να έρθουν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Τουλάχιστον όσοι αγαπούν την κριτική μουσική θα γνωρίζουν το ύφος, το ήθος. Όσοι γνωρίζουν και αγαπούν την κριτική μουσική αναγνωρίζουν μέσα από τα ονόματα τα οποία αναφέρατε αυτούς τους καλλιτέχνες. Πόσοι και πόσοι από εμάς δεν έχουν τραγουδήσει μαζί τους. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη αλήθεια. Όπως επίσης, εγώ θα ήθελα να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στην παραδοσιακή χοροδία
των Ανογείων με τους χοροδούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος, γιατί όσες φορές και αν τους έχω ακούσει αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά είναι συγκλονιστικοί, κύριε Βρέτζο. Πρώτα απ' όλα μπράβο σας και τα καλά λόγια για την παραδοσιακή χοροδία Ανογείων. Εκεί ο μαέστρος κ. Γιακουμάκης τώρα και χρόνια χτίζει πάνω σε πολλές γυναίκες, σε άντρες χοροδούς. Είναι μια διέξοδο για το χωριό, αλλά πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό θα το δείτε και πάνω επί σκηνής. Mm-hmm. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω το μεγάλο χορηγό, τον πιο μεγάλο χορηγό που έχουμε, τις Panhellenic Lines και την οικογένεια Καράτζη και τον κύριο Χαριτίδη, που μας βοηθάνε παντού και πάντοτε, μας στηρίζουν σε οτιδήποτε γύρμα και ένα παραπάνω, με χαρά τώρα στον Νίκο του Ξυλούρη. Μάλιστα. Λοιπόν, με σεμνότητα, ακουμπάμε τον Νίκο του Ξυλούρη με σεμνότητα, γνωρίζουμε ότι είναι άπιαστος, αλλά θα αποδώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μαζί με τους καλλιτέχνες την Παρασκευή που καλούμε τον κόσμο 9 η ώρα να είναι στα Αστόρια. Ωραία. Αυτό ακριβώς θα σας ζητούσα, να επαναλάβουμε την ημέρα και την ώρα σε αυτό το μουσικοχορευτικό ραντεβού, αλλά ήδη το είπατε, Παρασκευή 28 Απριλίου στις 9 το βράδυ στο Αστόρια. Αστόρια. 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδος ελεύθερη. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα για τον κόσμο που έχει ανάγκη να ακούσει, να θυμηθεί, να τραγουδήσει, αλλά ενδεχόμενα δεν έχει την οικονομική αυτή δυνατότητα για να το κάνει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε και εσάς και όλους τους ακροατές μας ακούν. Να είστε καλά που μου δώσετε την ευκαιρία να διαφημίσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Νίκο Ξυλούρη και την εκδήλωση που κάνουμε. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.